Το οροπέδιο Λασιθίου αποτέλεσε την εκκίνηση της διήμερης περιοδίας της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης στην Ανατολική Κρήτη, η οποία επισκέφθηκε σήμερα την περιοχή. Πρώτος σταθμός ήταν το Δήμαρχο Οροπεδίου, όπου ο Υπουργός συζήτησε με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και άλλους τοπικούς και διοικητικούς φορείς όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να στηρίξει την περιοχή. Η επιλογή μας να επισκεφθούμε το Λασίθι είναι απολύτως συνειδητή, καθώς εξελίσσονται μία σειρά έργων ενταγμένων στο τρέχον περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κρήτης. Στη συνέχεια, η κυρία Μενδώνη επισκέφθηκε τον χώρο των αρχαιολογικών ερευνών στον Άγιο Κύριλλο, ενώ ο επόμενος σταθμός ήταν το Δικταίο Άνδρος στο Ψυχρό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, στόχος είναι η στήριξη και η ενίσχυση του σπηλαίου. Είχε γίνει άλλωστε και η πρόταση για τη δημιουργία ενός ανελκυστήρα πλαγιάς, προκειμένου το αξιοθέατο να είναι προσβάσιμο και σε εμποδιζόμενα άτομα, και έχει ήδη δρομολογηθεί ο σχεδιασμός για την εγκατάστασή του. Και τα δύο έργα, και της αναβάθμισης του σπηλαίου και της δημιουργίας αυτού του ανελκυστήρα, χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς θεωρούμε ότι είναι ένα έργο, πέρα από την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας και της ανάδειξης, ένα καθαρά αναπτυξιακό έργο. Η προσέγγιση της Υπουργού είναι μια ολιστική για την περιοχή. Το 2020, ας μην ξεχνάμε ότι με απόφασή της εντάχθηκαν οι αντλητικοί ανεμόμυλοι του Οροπεδίου Λασιθίου στον Εθνικό Κατάλογο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και προχωράμε και για την βραχοστερέωση του Δικταίου Άνδρου, ένα αίτημα διαχρονικό πολλών ετών για την περιοχή και την αναβάθμιση και του χώρου του Δικταίου Άνδρου, του μυθολογικού χώρου γέννησης και ανατοφής του Δία, του χώρου όπου ξεκίνησε η αρπαγή της Ευρώπης. Αναφορικά με το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, ο Υπουργός Πολιτισμού τόνισε πως όλες οι διαδικασίες κινούνται ομαλά και αναμένεται να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του. Η Λίνα Μενδώνη είχε δηλώσει και πάλι επικριτικού εδάφους ότι το μουσείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του εντός του 2022. Αυτό το οποίο είχα πει τότε το λέω και τώρα. Ο στόχος μας είναι στο τέλος του 2022 να λειτουργήσει το Μουσείο της Μεσαράς. Είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε λόγο να πούμε κάτι διαφορετικό. Στην τελική ευθεία και το Μουσείο του Αγίου Νικολάου, το οποίο η κυρία Μενδώνη επισκέφθηκε αργότερα για να αποκτήσει μια εικόνα αφενός για το πώς κυλούν οι διαδικασίες ανακαίνησης και κατά πόσο χρειάζεται να τις επισπεύσει το Υπουργείο. Βρισκόμαστε στο οροπέδιο για μια σειρά έργων τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για αυτή τη διαχρονική συνεργασία. Θα δούμε όλα τα θέματα των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Η Υπουργό συνεχίζει την περιοδία της στο νησί και αναμένεται αύριο να επισκεφθεί τη Σπιναλόγκα αλλά και τη Σιτία.